Σε λίγο θα είναι κοντά μας ο αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, Κωστής Χατζηδάκης. Παρακαλούμε όπως καθίσετε στις θέσεις σας. Μετά από 10 δύσκολα χρόνια, τώρα είναι η ώρα να γυρίσουμε σελίδα. Στις 26 Μαΐου έγινε η αρχή. Στις 7 Ιουλίου ξεκινάμε. Μειώνουμε δραστικά φορολογία και γραφειοκρατία. Δίνουμε κίνητρα για επενδύσεις. Χάρη στις επενδύσεις δημιουργούνται νέες, καλύτερες δουλειές. Καλύτεροι μισθοί. Νιώθουμε επιτέλους περισσότερη ασφάλεια, ισχυρή ανάπτυξη για να αρχίσουν να γυρίζουν τα παιδιά μας που ξενιτεύτηκαν. Για να ελευθερωθεί η Ελλάδα από τα βάρη του χθες. Αυτό είναι το σχέδιο. Ισχυρή ανάπτυξη για αυτοδύναμη Ελλάδα. Ενωμένοι μπορούμε. Πολύ λίγο θα είναι κοντά μας ο αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, Κωστής Χατζηδάκης. We'll be right back.
7 Ιουλίου. Ξέρω ότι σας θυμίζει. Είναι η επέτειος του γάμου μου. Είναι η γιορτή του Κυριάκου Μητσοτάκη. Και είναι και η μέρα που θα γίνουν εκλογές. Είναι ευκαιρία λοιπόν να τελειώσουμε με το τέλμα και να κάνουμε ένα καινούριο ξεκίνημα. Για μια φωτεινή Ελλάδα. Με αλήθεια και κοινή λογική. Έχω βρεθεί από όπου και αν πέρασα, από τη ΔΑΠ, την ΟΝΕΔ, την Ευρωβουλή, από διάφορα υπουργεία, απέναντι στην αερολογία και τον κρατισμό. Τις μεγάλες πληγές της Ελλάδας. Με προσωπικό κόστος και συγκρούσεις. Για την Ολυμπιακή, τον ΟΣΕ, την Εργαλειοθήκη. Ακόμα και στις πιο δύσκολες στιγμές, προσπάθησα να μείνω πιστός στις αξίες μου. Στην ελευθερία, την αξιοκρατία, την Ευρώπη, τη σοβαρότητα, την αξιοπρέπεια. Έτσι θέλω να προχωρήσω δίπλα στον Κυριάκο Μητσοτάκη. Χρειάζομαι τη στήριξή σας και σας υπόσχομαι ένα πράγμα. Ότι θα συνεχίσω τη μάχη για μια πολιτική με έργο και αποτέλεσμα. Μια πολιτική με αξίες. Ιουλίου. Ξέρω ότι σας θυμίζει. Είναι η επέτειος του γάμου μου. Είναι η γιορτή του Κυριάκου Μητσοτάκη. Και είναι και η μέρα που θα γίνουν εκλογές. Είναι ευκαιρία λοιπόν να τελειώσουμε με το τέλμα και να κάνουμε ένα καινούριο ξεκίνημα. Για μια φωτεινή Ελλάδα. Με αλήθεια και κοινή λογική. Έχω βρεθεί από όπου και αν πέρασα, από τη ΔΑΠ, την ΟΝΕΔ, την Ευρωβουλή, από διάφορα υπουργεία, απέναντι στην αερολογία και τον κρατισμό. Τις μεγάλες πληγές της Ελλάδας. Με προσωπικό κόστος και συγκρούσεις. Για την Ολυμπιακή, τον ΟΣΕ, την Εργαλειοθήκη. Ακόμα και στις πιο δύσκολες στιγμές, προσπάθησα να μείνω πιστός στις αξίες μου. Στην ελευθερία, την αξιοκρατία, την Ευρώπη, τη σοβαρότητα, την αξιοπρέπεια. Έτσι θέλω να προχωρήσω δίπλα στον Κυριάκο Μητσοτάκη. Χρειάζομαι τη στήριξή σας. Και σας υπόσχομαι ένα πράγμα, ότι θα συνεχίσω τη μάχη για μια πολιτική με έργο και αποτέλεσμα. Μια πολιτική με αξίες.
Κυρίες και κύριοι, είναι μαζί μας ο Αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, Κωστής Χατζηδάκης!
Λοιπόν, να σας... Κανείς. Τι έχουμε... Έτσι, πάμε δυνατά. Και υποψηφίου βουλευτή, λοιπόν, γιατί πρέπει να τα λέμε όλα έτσι, στο βόρειο τομέα της Β' Αθηνών, Κωστή Χατζηδάκη. Πάμε για ακόμα ένα χειροκρότημα. Λοιπόν, σας καλωσορίζουμε όλες και όλες και όλους εδώ σήμερα, απόψε, 13 ημέρες πριν τις εκλογές, τις κρίσιμες εκλογές της 7ης Ιουλίου. Θέλω πριν ξεκινήσω να πω και εγώ δύο λόγια και να δώσω με τη σειρά μου το λόγο στους εκλεκτούς καλεσμένους που είναι σήμερα κοντά μας και φυσικά στον κεντρικό ομιλητή, τον Κωστή Χατζηδάκη, να καλωσορίσω τον κύριο Πατούλη Γιώργο, δήμαρχο Αμαρουσίου και περιφερειάρχη Αττικής φυσικά, τον οικοδεσπότη, τον πρώην υπουργό και υποψήφια βουλευτή επικρατείας της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Παναγιώτη Πικραμένο. Την κυρία Βίκη Λοΐζου, υποψήφια βουλευτή με τη Νέα Δημοκρατία. Τον κύριο Νίκο Χαρδαλιά, που είναι κοντά μας, αναπληρωτή γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας. Τον κύριο Απόστολο Ανδρεουλάκο, πρώην υπουργό. Τον κύριο Γιάννη Παπαθανασίου, πρώην υπουργό. Τον κύριο Ανδρέα Λικουρέτζο, πρώην υπουργό. Τον κύριο Ζαγορίτη Λευτέρη, πρώην γραμματέα Κεντρικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας. Τον κύριο Αποστολόπουλο Ηλία, δήμαρχο Παπάγου Χολαργού. Το Σπύρο τον Ταλιαδούρο. Με τη βοήθεια του κύριου Πικραμένου, όπως είδατε. Σημαντική βοήθεια. Τον κύριο Θωμάκο Γιώργο, δήμαρχο Κηφισιάς. Και τον κύριο Ζορμπά Βασίλη, δήμαρχο Αγίας Παρασκευής. Προφανώς έρχονται συνέχεια και άλλοι καλεσμένοι και άλλο σκονάκι. Λοιπόν, και τον κύριο Χάρη Καρατζά, πρώην υπουργό, και όσοι άλλοι έρθουν θα τους πούμε και στη συνέχεια. Λοιπόν. Λοιπόν, μετράμε 13 ημέρες, δύο εβδομάδες περίπου, πριν την κρίσιμη εκλογική αναμέτρηση, εν μέσω θέρους βεβαίως. Μία εκλογική αναμέτρηση ιδιαίτερως κρίσιμη, φυσικά στον απόϊχο της ευρύτατης νίκης της Νέας Δημοκρατίας, στις ευρωεκλογές και στις περιφερειακές εκλογές, αλλά και με φόντο την άκρητη δημαγωγία και το λαϊκίστικο λόγο που πραγματικά ταλαιπώρησε πάρα πολύ την Ελλάδα μας. Την Ελλάδα μας τα χρόνια της κρίσης, της οικονομικής και της πολιτικής κρίσης που ζήσαμε. Πρόκειται λοιπόν για πολλούς λόγους, για μια πολύ κρίσιμη εκλογική διαδικασία και με την αποχή και τον φυσικασμό να αποτελούν τις κυριότερες απειλές. Η αποχή διαχρονικά κρίνει το αποτέλεσμα των εκλογών, ωστόσο υπάρχει μια ιδιαιτερότητα τώρα, γιατί αυτές οι εκλογές θα γίνουν, θα διεξαχθούν στο κατά καλό καιρό, στην καρδιά του καλοκαιριού. Η Ελλάδα λοιπόν έχει την ευκαιρία τώρα να επιστρέψει στο κέντρο της Ευρώπης, να βγει από την απομόνωση, που προκάλεσε η βαριά οικονομική και πολιτική κρίση των τελευταίων ετών. Η ευρωπαϊκή ταυτότητα είναι το χαρτί που χρειαζόμαστε ως λαός για να μην ξεχνούμε πως ανήκουμε στη Δύση, διότι γνωρίζουμε όλοι πάρα πολύ καλά, το ζήσαμε, το ζήσατε κι εσείς στην καθημερινότητά σας, το έχουν ζήσει οι εκλεκτοί πολιτικοί που είναι σήμερα κοντά μας, πως περισσότερο από δύο φορές τέθηκε στο τραπέζι το ζήτημα της εξόδου της χώρας μας από το νόμισμα του ευρώ και από την ευρωζώνη. Ευτυχώς το έχουμε αφήσει αυτό πίσω, ωστόσο πρέπει πραγματικά να τρέξουμε. Είμαστε από τους λαούς που έχουμε επαρκέστατη εμπειρία των καταστροφικών επιπτώσεων του λαϊκισμού. Ωστόσο, είναι σημαντικό στην καινούργια Βουλή να υπάρχουν άνθρωποι που έχουν πολιτική πορεία με έργο, αποτέλεσμα και αξίες. Πολιτική όπως είναι ο Κωστής Χατζηδάκης, ο αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας. Με ευρωπαϊκή εμπειρία, πάμε για το χειροκρότημα.
με ευρωπαϊκή εμπειρία, με κυβερνητική εμπειρία και κυρίως με λόγο ψύχρεμο, μεστό, αλλά πραγματικά αληθινά δυναμικό. Ήρθε κι άλλο σκονάκι τώρα. Λοιπόν, θα το πω στο τέλος. Λοιπόν, πρέπει να τρέξουμε, πρέπει να προχωρήσουμε μπροστά για να δημιουργηθούν θέσεις εργασίας. Πρέπει να αφήσουμε πίσω τη ρητορική που μας δίχασε, γιατί κακά τα ψέματα το είδαμε και σήμερα. Δεν καταφέραμε καν να συνεννοηθούμε για τη διεξαγωγή ενός debate κατά τη δική μου εργασία. Και όταν λένε πολλοί, μήπως ξαναχρειαστεί λιτότητα. Όχι. Με σωστή πολιτική, με πολιτική ανθρώπων όπως είναι ο Κωστής Χατζηδάκης, δεν θα ξαναχρειαστεί λιτότητα. Αντιθέτως, θα χρειαστεί μείωση των φόρων, θα χρειαστεί να σηκώσουν τα μανίκια ψηλά οι πολιτικοί μας, έτσι ώστε να δημιουργηθούν θέσεις εργασίας και φυσικά να δημιουργηθεί η ανάπτυξη. Δεν θα σας κουράσω εγώ πολύ με τα λόγια μου. Να πω μόνο ότι η χώρα μας δεν έχει χρόνο για χάσιμο. Δεν μπορούμε πια να αναλωθούμε σε ψέματα και σε ρητορικές του παρελθόντος που μας κούρασαν και όχι μόνο, μας πήγαν πολλά χρόνια πίσω. Η Ελλάδα θα πάει μπροστά και χρειάζεται πολιτικούς όπως είναι ο Κωστής Χατζηδάκης. Είναι πολιτικός που γνωρίζει πώς να χτίσει τα θεμέλια και τις βάσεις για αυτή τη νέα εποχή που επιθυμούμε. Να εφαρμόσει εκείνο το μείγμα των πολιτικών για να πάρει μπροστά η οικονομία και να δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίες. Να πάει μπροστά λοιπόν η Ελλάδα μας με βήμα ταχύ. Λοιπόν, πριν καλέσω τον νέο δήμαρχο Αμαρουσίου, τον κύριο Θεόδωρο Αμπατζόγλου, για τον χαιρετισμό του, να διαβάσω λοιπόν το σκονάκι που μου έδωσε ο εκλεκτός φίλος από το κοινό, πως είναι κοντά μας και η πρώην Υπουργός Πολιτισμού, η κυρία Άτζελα Αγκερέκου. Λοιπόν, κύριε Αμπατζόγλου. Φίλες και φίλοι, νεοδημοκράτες και νεοδημοκράτησες, 13 και μία μήναν. Πριν λίγες μέρες, στις 26 Μαΐου, η απάντηση που έδωσε ο ελληνικός λαός στις αυτοδιοικητικές, περιφερειακές και πάνω απ' όλα στις εκλογές, στις ευρωεκλογές, ήταν εκοφαντική. Τα αποτελέσματα τα γνωρίζετε. Σε ό,τι αφορά την τοπική αυτοδιοίκηση, είχαμε παντού περήφανες νίκες. Σε ό,τι αφορά την περιφέρεια, είχαμε με τον Γιώργο Πατούλη περήφανη νίκη. Και τέλος, στις ευρωεκλογές, το αποτέλεσμα της λαϊκής απόφασης ήταν πραγματικά εκοφαντικό και έδειξε το δρόμο ανοίγοντας τις εξελίξεις. Μετά από 4,5 παρακμιακά χρόνια που έζησε ο ελληνικός λαός, πορευόμαστε στις εθνικές εκλογές με μία και μόνο προοπτική: αυτοδύναμη κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και του Κυριάκου Μητσοτάκη. Γιατί αυτό έχει ανάγκη η χώρα, αυτό έχει ανάγκη ο τόπος, αυτό έχει ανάγκη ο ταλαιπωρημένος ελληνικός λαός. Εγώ χαιρετισμό θα κάνω και γι' αυτό δεν πρόκειται βεβαίως να μπω στη συζήτηση για την κυβερνητική πολιτική του ΣΥΡΙΖΑ, για τα ψέματα, για όσα έχει κάνει. Θέλω όμως να θυμίσω μια πολύ μεγάλη κουβέντα που είπε ο πρόεδρός μας. Ο ΣΥΡΙΖΑ κυρίως πρέπει να τιμωρηθεί όχι για αυτά που κάνει, αλλά για αυτά που πιστεύει. Κυρίες και κύριοι, έχουμε την τιμή σήμερα να φιλοξενούμε σε αυτόν εδώ το χώρο που, όπως όλοι γνωρίζετε, είναι το κέντρο της προεκλογικής εκστρατείας ολόκληρου του Βόρειου τομέα, ένα πολιτικό που δεν χρειάζεται να τον παρουσιάσει κανείς. Ξέρετε, πέρα από την κεντρική πολιτική απόφαση και τι ψηφοδέλτιο ρίχνουμε στην κάλπη, παίζει ρόλο και ποιους ανθρώπους προωθούμε στην πρώτη γραμμή.
Νομίζω ότι τα λόγια περιττεύουν όταν μιλάμε για ανθρώπους που έχουν συνεκτικό, σοβαρό, τεκμηριωμένο, βαθύ πολιτικό λόγο, όταν έχουν ύφος, ήθος και πολιτική ευπρέπεια, όταν έχουν ήπιο λόγο με επιχειρήματα και όταν πάνω απ' όλα στοχεύουν όχι στα πολύπλοκα λεκτικά σχήματα, αλλά στην πράξη και το αποτέλεσμα. Τέτοιος είναι ο Αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, Κωστής Χατζηδάκης. Νομίζω, και με αυτό θα κλείσω εγώ, για να δώσω το λόγο στους επόμενους ομιλητές, ότι αυτό που μας ενδιαφέρει είναι στις κάλπες δεν θα λείψει κανείς. Στις κάλπες δεν υπάρχει εφησυχασμός. Το αποτέλεσμα το έχουμε όταν αρχίζουμε να μετράμε ψηφοδέλτια. Αυτό που χρειαζόμαστε συνεπώς από όλους εσάς είναι να στοιχηθείτε, να στρατευτείτε, να ενεργοποιηθείτε και να βοηθήσετε τις κομματικές και τις τοπικές οργανώσεις στη όλη την προεκλογική δουλειά, να μην εφησυχάσει κανείς, να βρισκόμαστε όλοι εκεί για να χαρούμε όλοι μαζί το άνοιγμα του δρόμου των μεταρρυθμίσεων για την Ελλάδα με κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας, με Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη και στην πρώτη γραμμή τον Κωστή Χατζηδάκη. Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Λοιπόν, ευχαριστώντας τον κύριο Αμπατζόγλου, να ζητήσω τώρα από τον νέο Περιφερειάρχη Αττικής και νυν Δήμαρχο Αμαρουσίου, Γιώργο Πατούλη, να έρθει στο βήμα. Χαίρομαι που σήμερα εδώ στην καρδιά του Αμαρουσίου έχουμε ήδη μία μεγάλη παρακαταθήκη από ιστορικές, σημαντικές νίκες της αυτοδιοίκησης. Και χαίρομαι πραγματικά που στο Δήμο του Αμαρουσίου, που τα τελευταία 13 χρόνια γαλάζια δημαρχία είχαμε, συνεχίζει με γαλάζια δημαρχία ο Δήμος του Αμαρουσίου με τον Θόδωρο τον Αμπατζόγλου. Και προφανώς θα έλεγα είναι μεγάλη τιμή που μέσα από αυτήν την αυτοδιοικητική προσπάθεια έχουμε μία πολύ σημαντική νίκη. Η περιφέρεια της Αττικής, η μεγαλύτερη περιφέρεια της Ελλάδος, είναι γαλάζια και δεν το κρύβουμε εμείς, ναι, είναι γαλάζια. Είναι σίγουρο ότι για όλους τους πολίτες, όπως και για όλους τους Μαρουσιώτες Θόδωρε, θα κάνουμε ό,τι καλύτερο, αλλά αυτό δεν κρύβεται. Σήμερα όμως ήρθαμε για να ενώσουμε τις φωνές μας, για να ενώσουμε τη δύναμή μας, για να δώσουμε ηχηρή απάντηση στα χρόνια της παρακμής. 4,5 χρόνια παρακμής για τη χώρα μας είναι πολλά. Δεν πρέπει να λείψει κανείς. Και η αυτοδυναμία της Νέας Δημοκρατίας στις 7 Ιουλίου θα πρέπει να είναι μέσα από έναν ηχηρό τρόπο όλων μας. Με τον Κυριάκο τον Μητσοτάκη Πρωθυπουργό. Όμως, ο Κυριάκος, ο Πρόεδρος, χρειάζεται μια ηχηρή δύναμη, μια ισχυρή δύναμη και καλούς συνεργάτες. Οφείλω να πω ότι με τον Κωστή είμαστε φίλοι πάνω απ' όλα εδώ και πολλά χρόνια και το γνώρισα μέσα από την δική του προσπάθεια και σαν Υπουργό Μεταφορών και σαν Υπουργό Ανάπτυξης. Κανείς δεν θα ξεχάσει τις δικές του δύσκολες αλλά πολύ σημαντικές παρεμβάσεις, όπου τότε με την Ολυμπιακή Κωστής Χατζηδάκης γράφει αυτή η εξυγίανση η οποία υπήρχε. Και είναι σίγουρο ότι η δική μας σήμερα παρουσία, Κωστή, θέλει πέραν των άλλων να δώσει τη δύναμη εκείνη
ενός αντιπροέδρου που τίμησε όχι μόνο τη θέση την πολιτική και την κομματική. Είσαι άξιος αντιπρόεδρος και ευχόμαστε σύντομα να είσαι ένας εκλεγμένος βουλευτής με ηχηρό τρόπο. Χαίρομαι βέβαια και θα μου το επιτρέψετε, γιατί εδώ είναι και μια ηχηρή ιστορική στιγμή που έχουμε και την Τώρα την Μπακογιάννη, όχι επειδή είναι στη Β' Αθηνών, αλλά γιατί τιμά το κόμμα και τους ανθρώπους. Κλείνοντας, θα ήθελα με όλη την καρδιά, με όλη την ψυχή μου να πω ότι τα επόμενα 4 χρόνια μπορεί να είναι τα ωραιότερα χρόνια. Όχι μόνο για το κόμμα μας, για την Ελλάδα μας. Γι' αυτό να μην λείψει κανείς στις 7 Ιουλίου να δώσει ηχηρή απάντηση στις εκλογές. Και προφανώς, θα έλεγα Θόδωρε, επευκαιρίας αυτής της συνάντησης, Κωστή, έχουμε κάποια εγκαίνια μεθαύριο, γιατί αναδεικνύεται ότι εμείς, ναι, πιστεύουμε στις συνέργειες, πιστεύουμε στο επιχειρήν, πιστεύουμε στους κανόνες, πιστεύουμε στη δυνατότητα της αυτοδιοίκησης να συνεργάζεται και με το υγιές κομμάτι των επιχειρηματιών, με τους δικούς μας κανόνες. Εγκαινιάζουμε για πρώτη φορά 300 θέσεις υπόγειο πάρκινγκ στην καρδιά του Αμαρουσίου με Smart Plaza. Αυτό σημαίνει συνεργασία, αυτό σημαίνει έργο, αυτό σημαίνει αυτοδιοίκηση. Σας καλούμε όλους στις 8 η ώρα την Τετάρτη να είστε εκεί και δίνουμε ένα ραντεβού. Ένα ραντεβού στις 7 Ιουλίου για να γυρίσουμε όλοι μαζί σελίδα με την αυτοδυναμία της Νέας Δημοκρατίας, τον Κυριάκο τον Μητσοτάκη Πρωθυπουργό και τον Κωστή τον Χατζηδάκη ισχυρό βουλευτή. Να είστε καλά, καλή δύναμη. Σταθούμε με ακόμα ένα χειροκρότημα για να καλωσορίσουμε φυσικά για το μήνυμά της την πρώην Υπουργό Ντόρα Μπακογιάννη και υποψήφια βουλευτή στη Νέα Δημοκρατία στα Χανιά. Φίλες και φίλοι, νεοδημοκράτες, νεοδημοκράτες, καλησπέρα. Σας φέρνω εξαιρετικά νέα από την Κρήτη, σας φέρνω εξαιρετικά νέα από τα Χανιά, ακόμα και η πιο δύσκολη περιφέρεια της Ελλάδος, εκεί που καταγόμαστε ο Κωστής και εγώ. Πιστεύω ότι σε αυτές τις εκλογές θα είναι περήφανη γιατί θα αποκτήσει κρητικό πρωθυπουργό. Φίλες και φίλοι, ο γιος του Κωστή και της Πόπης, ο Γιάννης, είναι 18 μηνών και έχει όλο μπούκλες. Έτσι γνώρισα εγώ τον Κωστή, με πάρα πολλές μπούκλες. Ως πρόεδρο της Μακή. Η αλήθεια είναι ότι οι μπούκλες φύγανε σιγά σιγά, αλλά έλεγε πάντοτε η αδερφή του πατέρα μου όταν μιλούσε για τον πατέρα μου ότι ο πατέρας μου δεν είχε φαλάκρα, είχε μεγάλο μέτωπο λόγω ευφυΐας. Ισχύει και για τον Κωστή. Πρέπει να σας πω ότι με χαρά και συγκίνηση προλογίζω σήμερα τον Κωστή Χατζηδάκη. Διότι προλογίζω ένα από τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, τα οποία διαχρονικά κάναν την παράταξή μας περήφανη.
Ο Κωστής ξεκίνησε, όπως είπα, τουλάχιστον έτσι τον γνώρισα εγώ, πρόεδρο της ΜΑΚΗ. Μετά έγινε πρόεδρος της ΔΑΠ. Είναι ο αρχιτέκτονας των μεγάλων επιτυχιών της ΔΑΠ Νουδουφουκού. Είναι ο άνθρωπος που κάποτε ήρθε στο γραφείο μου και του λέω, Κωστή, τι θα κάνουμε, παιδί μου, τώρα στις εκλογές της ΔΑΠ. Και μου λέει, υπολογίζω ότι θα φτάσουμε το 40%. Του λέω, Κωστή, κόψε κάτι. Εγώ δεν πάω στο Μητσοτάκη να το πω αυτό, γιατί φοβάμαι ότι θα με κοιτάξει και θα μου πει, σοβαρευτείτε εσείς. Οι εκλογές της ΔΑΠ γίνανε και η ΔΑΠ είχε πάρει 43%. Ακόμα μετανιώνω που δεν είχα πάει στο Μητσοτάκη να του το προαναγγείλω. Ο Κωστής ακολούθησε μία λαμπρή σταδιοδρομία. Έγινε ευρωβουλευτής, τίμησε την Ελλάδα στην Ευρωβουλή, πέτυχε κάτι που δύσκολα το πετυχαίνει κανείς στο εξωτερικό, κέρδισε το σεβασμό όλων των συναδέλφων του και σήμερα ακόμα η διαδρομή του στην Ευρωβουλή είναι μια διαδρομή η οποία συζητείται. Το ξέρετε καλά, οι περισσότεροι από εσάς τον έχετε ψηφίσει όλα τα χρόνια, κατέβηκε στη Β' Αθηνών, τίμησε νομίζω την εμπιστοσύνη όλων σας, έγινε υπουργός, έκανε τις μεταρρυθμίσεις που έπρεπε να κάνει, έδωσε μάχη και κυρίως όμως χαρακτηρίζεται από ορισμένα χαρακτηριστικά που εγώ θέλω να τα αναδείξω. Ο Κωστής είναι άνθρωπος αρχών, είναι άνθρωπος αξιών. Σέβεται και υπερασπίζεται τις αρχές και τις αξίες του, πάντα. Είναι ένας άνθρωπος έντιμος στις σχέσεις του, στις φιλίες του, στην πράξη, στην άσκηση της εξουσίας. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος συνήθως μιλάει με χαμηλούς τόνους. Τώρα τελευταία ξεφεύγει λιγάκι. Τον βγάζουν οι Σιριζέοι από τα ρούχα του ενίοτε. Αλλά βασικά είναι άνθρωπος χαμηλών τόνων. Είναι εργασιομανής και είναι και τελειομανής. Έχει όλα τα χαρακτηριστικά εκείνα του ανθρώπου τον οποίο θέλουμε να έχουμε στην πολιτική. Φίλες και φίλοι, ο Κωστής Χατζηδάκης κοσμεί το ψηφοδέλτιο της Νέας Δημοκρατίας. Και σας διαβεβαιώ ότι αυτό το οποίο λέω το πιστεύω και το πιστεύω εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Έχω παρακολουθήσει την πορεία του και κάθε μέρα ανεβαίνει ένα σκαλοπάτι, αλλά το ανεβαίνει με την αξία του, με τη δουλειά του, με την υπομονή του, με τις γνώσεις του. Είμαι σίγουρη ότι ο Κωστής έχει ακόμα μεγάλη και λαμπρή σταδιοδρομία μπροστά του. Αξίζει να του δείξετε την εμπιστοσύνη σας και θυμηθείτε, όσο μεγαλύτερη δύναμη του δώσετε, τόσο πιο ψηλά θα πάει. Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, με χαρά, καλώ στο βήμα, τον Άξιο, το φίλο μου, το φίλο όλων σας, τον άνθρωπο για τον οποίο θα είσαστε και σήμερα και αύριο περήφανοι, τον Κωστή το Χατζηδάκη. Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι,
Νεοδημοκράτησες και νεοδημοκράτες, θέλω ξεκινώντας να σας διαβεβαιώσω ότι παρότι με βλέπετε έτσι, δεν έχω γίνει Σιριζέος. Δεν το βάζουμε όμως κάτω, θα δώσουμε τη μάχη μέχρι τέλους και στις 7 Ιουλίου, ό,τι και να γίνει, ό,τι και να χρειαστεί να κάνουμε, θα κερδίσουμε τη μάχη και θα κάνουμε τον Κυριάκο Μητσοτάκη Πρωθυπουργό της Ελλάδας. Θέλω πριν σας μιλήσω να απευθύνω μερικές ευχαριστίες από την καρδιά μου. Πρώτα απ' όλα στην καλή μας φίλη την Εύα Αντωνοπούλου, που την ξέρετε από το Sky και ήρθε και μας βοήθησε αποφασιστικά στο συντονισμό αυτής της εκδήλωσης. Εύα μου, σε ευχαριστώ πολύ. Σε ευχαριστώ πολύ και για τα καλά λόγια που είπες για μένα. Κατόπιν θέλω να ευχαριστήσω έναν άνθρωπο με ανεπίληπτο ήθος και λαμπρή διαδρομή στην πορεία του. Ένα παλιό ονεδίτη που ανέβηκε όλα τα σκαλιά, στενό συνεργάτη του Βαγγέλη Μεϊμαράκη που είναι σήμερα στις Βρυξέλλες. Εννοώ φυσικά, φίλες και φίλοι μαρουσιώτησες και μαρουσιώτες, το νέο σας δήμαρχο, το Θόδωρο τον Αμπατζόγλου. Ευχαριστώ, Θόδωρε, που είσαι εδώ και καλή δύναμη και καλή επιτυχία στο έργο σου. Θέλω να ευχαριστήσω ένα παλιό φίλο, έναν άνθρωπο με τον οποίο έχουμε πορευτεί μαζί όλα τα τελευταία χρόνια, ιδίως από τη στιγμή που κατέβηκα στη Μεγάλη, την Αχανή Β' Αθηνών. Τον δήμαρχο κατ' επανάληψην και με τεράστιο σκορ κάθε φορά Αμαρουσίου, τον Γιώργο τον Πατούλη, τον δήμαρχο της καρδιάς σας. Τον άνθρωπο που έκανε γαλάζια την περιφέρεια Αττικής μετά το 1998, που δεν είχε γίνει ακριβώς γαλάζια τότε, αλλά εν πάση περιπτώσει. Τον άνθρωπο που ψηφίστηκε από τα 2/3 των κατοίκων της Αττικής στο δεύτερο γύρο και από τον οποίον περιμένουμε πολλά. Και Γιώργο, να ξέρεις ότι θα είμαι προσωπικά στο πλευρό σου, ιδιαίτερα για το θέμα της διαχείρισης των απορριμμάτων. Γιατί, φίλες και φίλοι, ως Υπουργός Ανάπτυξης είχα ξεκινήσει το σχέδιο να κάνουμε αυτό που είναι σήμερα πράξη. Είναι πράξη η ολοκληρωμένη διαχείριση των απορριμμάτων στις Σέρες και στην Ήπειρο. Στην Ήπειρο το έργο της διαχείρισης των απορριμμάτων που λειτουργεί πήρε το Ευρωπαϊκό Βραβείο πριν από λίγες μέρες. Και εδώ το αντίστοιχο σχέδιο το τορπίλησε η κυρία Δούρου και τώρα κινδυνεύουμε να πνιγούμε από τα σκουπίδια. Έχουμε μιλήσει με τον Γιώργο και είμαι βέβαιος ότι θα το προχωρήσει με σύστημα και αποφασιστικότητα όπως έχει κάνει όλα μέχρι τώρα. Και θέλω να σταθώ και σε μια παλιά και καλή φίλη, την Ντόρα Μπακογιάννη. Την ξέρω από τότε που ήμουν 19 χρονών. Και επειδή είστε εδώ και πολλοί ονεδίτες, είπα αλήθεια, είχα πράγματι μαλλιά. Τι να κάνουμε, με εγκατέλειψαν, πάμε και χωρίς αυτά. Είναι μια πολιτικός με την οποία φυσικά είμαστε στο ίδιο μήκος κύματος. Έχω υπάρξει συνεργάτης της, χαίρομαι για την πορεία της. Το ξέρετε όλες και όλοι, είναι μια πολιτικός μεγάλου βεληνεκούς στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Είναι μια πολιτικός που τη χρειαστήκαμε, τη χρειαζόμαστε και θα τη χρειαζόμαστε και αύριο
και θα τη χρειαζόμαστε και αύριο στις δυσκολίες που θα έχει μπροστά της η πατρίδα μας. Αλλά για μένα περισσότερο από όλα αυτά παραμένει μια πολύ καλή φίλη. Γιατί σήμερα πρέπει να σας πω, ακύρωσε το πρόγραμμά της, ήτανε να κάνει περιοδίες στα Χανιά που κατεβαίνει πια υποψήφια βουλευτής και ακύρωσε ό,τι είχε σχεδιάσει και αποφάσισε να έρθει και να μιλήσει με αυτά τα πολύ τιμητικά λόγια για μένα. Ντόρα μου, σε ευχαριστώ πολύ. Ξέρω ότι είσαι φίλη που τιμάς τις φιλίες σου και είσαι παρούσα και στις δύσκολες και στις καλές στιγμές των φίλων σου. Σε ευχαριστώ από την καρδιά μου. Καλή δύναμη και καλή επιτυχία. Και δεν φαντάζομαι να υπάρχει κανένας ετεροδημότης που να μην ψηφίσει την Ντόρα στα Χανιά. Μόνο κούκι. Κυρίες και κύριοι, επειδή η Εύα παρέλειψε ακόμα δύο από όσο είδα εγώ καλεσμένους τους οποίους θα πρέπει να αναφερθώ, πρέπει να αναφερθώ στη νέα Περιφερειάρχη των Ιωνίων Νήσων, τη Ρόδη Κράτσα. Ρόδη, συγχαρητήρια και καλή δύναμη. Είναι εδώ μαζί με το σύζυγό της, τον πρώην Υπουργό, τον Απόστολο. Χαίρομαι που ήρθα στην τελική σου εκδήλωση στην Κέρκυρα. Ήτανε γουρλίδικη η παρουσία μου. Και βεβαίως να αναφερθώ σε ένα πρώην αφεντικό μου στην Ευρωβουλή, τον πρώην Υπουργό Εθνικής Οικονομίας, τον πρώην διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος, έναν άνθρωπο που ξέρει την ελληνική οικονομία από μέσα και έξω και που μέχρι τώρα το συμβουλεύομαι, τον Τίμο Χριστοδούλου. Και θα κάνω και μια εξαίρεση. Θα αναφερθώ... και ο Θόδωρος Κυλακάκης, παλιός φίλος και υποψήφιος βουλευτής στο ψηφοδέλτιο επικρατείας. Αν βλέπω κι άλλους, θα τους λέω στην πορεία. Και θα κάνω και μια εξαίρεση για να αναφερθώ ακόμα μία φορά σε έναν άνθρωπο που τιμώ και είμαι βέβαιος ότι δεν υπάρχει ούτε ένας Έλληνας να μην τιμά. Αναφέρομαι σε έναν ευπατρίδη που είναι σήμερα εδώ, τον Τάκη Πικραμένο, τον πρώην Πρόεδρο του Συμβουλίου Επικρατείας, τον πρώην Πρωθυπουργό, τον επικεφαλής του ψηφοδελτίου επικρατείας της Νέας Δημοκρατίας. Έναν άνθρωπο που αδικήθηκε από την λύσα του ΣΥΡΙΖΑ που έπεσε επί δικαίων και αδίκων. Επί δικαίων, όχι επί αδίκων. Μόνο επί δικαίων. Και είναι εδώ και ο Ανδρέας Ολικουρέτζος, ο οποίος επίσης ξέραμε από την πρώτη στιγμή ότι μαζί με όλους τους άλλους ήταν αθώος. Λοιπόν, στο όνομα του Τάκη Πικραμένου, επιβράβευσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης την ανιδιοτελή προσφορά στον τόπο, στη δικαιοσύνη, στο κράτος δικαίου, στις αρχές που κρατούν όρθιες τα πολιτισμένα έθνη. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε, που είστε μαζί μας. Κάτι πρέπει να κάνω με τα μικρόφωνα. Θα μου λέτε. Πιο κάτω, πιο κάτω. Προσθέτω ακόμα. Είναι καινούργια πληροφόρηση. Είναι μαζί μας ο Νίκος, ο Μπάμπαλος, ο Δήμαρχος Ηρακλείου. Ευχαριστώ, Δήμαρχε. Είναι μαζί μας η νέα Δήμαρχος, η μόνη γυναίκα Δήμαρχος στο Βόρειο Τομέα, η Δήμαρχος Πεντέλης Μελισσίων, η Δήμητρα Κεχαγιά. Γεια σου, Δήμητρα. Μου λένε ότι είναι μαζί μας, δεν τον βλέπω, αλλά κάπου θα είναι, ο Τάκης ο Θεοδωρικάκος, ο υπεύθυνος του στρατηγικού σχεδιασμού και υποψήφιος βουλευτής επικρατείας. Και ο Μανώλης ο Γραφάκος, ο αναπληρωτής γραμματέας προγράμματος και τώρα αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου.
και παλιός φίλος. Θα επιχειρήσω μετά τις ευχαριστίες να μιλήσω. Φίλες και φίλοι, για πρώτη φορά μετά από αρκετά χρόνια υπάρχει ένα παράθυρο ευκαιρίας για τη χώρα μας. Υπάρχουν οι δυνατότητες η Ελλάδα να σταθεί όρθια και να γίνει μια κανονική ευρωπαϊκή χώρα. Και πέφτει ο κλήρος σε μας, στη μελλοντική κυβέρνηση του Κυριάκου, να το κάνει πράξη. Τι θέλω να πω? Θέλω να πω πως το 2010 το πράγμα φαινόταν. Ο τότε πρωθυπουργός ο Κώστα Καραμαλής, μπροστά στη διεθνή κρίση, είχε καλέσει τους αρχηγούς των κομμάτων της αντιπολίτευσης να βοηθήσουν. Το θυμάστε, αρνήθηκαν. Ήμασταν τότε μαζί με το Λευτέρη, το Ζαγορίτη, μαζί με όλους σας. Υπήρξε ξεκάθαρη άρνηση και όχι μόνο αυτό, παρά το ότι εμείς μονομερώς ανακοινώσαμε κάποια περιοριστική πολιτική, αυτό το οποίο προέκυψε ήταν το «λεφτά υπάρχουν». Δεν μπορούσε κανείς να περιμένει τίποτα μετά από όλα αυτά. Προέκυψαν αυτά που προέκυψαν ίσα με το 2012. Το 2012 έγινε η τρικομματική κυβέρνηση. Έγινε μια ηρωική προσπάθεια με αυτή την κυβέρνηση και από 7% ύφεση πήγαμε 1% ανάπτυξη. Ωστόσο, φίλες και φίλοι, στην κυβέρνηση Σαμαρά ήταν προφανές από την αρχή ότι το πράγμα ήταν ναρκοθετημένο. Από την αρχή, στη Δημάρ, κάτι μύριζε, κάτι ξύνιζε. Το Πασόκ έθετε συνέχεια τους δικούς του όρους. Θυμάστε και τη δική μου ταλαιπωρία με την εργαλειοθήκη και όλα τα συναφή για τα οποία κόντεψε να πέσει η κυβέρνηση. Και τελικά προέκυψε ο κύριος Τσίπρας και η πρόβλεψη του Συντάγματος και το 2015 η κυβέρνηση με την ενέδρα Τσίπρα έπεσε ενώ φαινόταν φως στην άκρη του τούνελ. Και τι έγινε μετά? Μετά ήρθε ο κύριος Τσίπρας. Μετά ήρθε ο κύριος Καμένος. Μετά ήρθε ο κύριος Βαρουφάκης. Και μετά ήρθαν τα 100 δισεκατομμύρια στις πλάτες σας, τα οποία τα πληρώνουμε και θα τα πληρώνουμε για αρκετές δεκαετίες. Ήρθαν τα δυο μνημόνια, ήρθαν οι δεσμεύσεις για υψηλά πρωτογενή πλεονάσματα ίσα με το 2060, καμιά άλλη ευρωπαϊκή χώρα δεν τα έχει, και ήρθε και το υπερταμείο της δημόσιας περιουσίας ίσα με το 2115. Και όλα αυτά με υπογραφή αυτών που θα μας έσωζαν. Υπογραφή Τσίπρα Καμένου. Η Ελλάδα λοιπόν δεν μπόρεσε να ορθοποδήσει. Και γι' αυτό επικράτησε και ένα αίσθημα μυρολατρείας. Έτσι είναι η Ελλάδα και πώς να την αλλάξεις. Και αυτό το αίσθημα υπήρχε μέχρι τις τελευταίες μέρες. Αλλά τα πράγματα έχουν αλλάξει. Και πλέον η Ελλάδα ελπίζει. Προσέξτε, δεν ελπίζουν μόνο αυτοί που ψήφισαν Νέα Δημοκρατία. Ελπίζουν ευρύτερες λαϊκές μάζες και έχουν απόλυτο δίκιο. Και σας εξηγώ αμέσως. Πρώτα απ' όλα, ενώ υπήρχε η εντύπωση ότι ο Τσίπρας είναι πανούργος, είναι άτρωτος, είναι τεφάλ, δεν κολλάει πάνω του τίποτα, ο Τσίπρας έχασε τις εκλογές και τις έχασε με 10 μονάδες. Μια διαφορά που δεν έχει προηγούμενο σε ευρωεκλογές. Και όχι μόνο αυτό. Δεν έχασε μόνο ο Τσίπρας στις εκλογές. Την ίδια στιγμή είχαμε και μια παράλληλη μεγάλη νίκη του Κυριάκου Μητσοτάκη και της Νέας Δημοκρατίας. Γιατί σε ευρωεκλογές ανεβήκαμε 5-5,5 μονάδες σε σχέση με αποτέλεσμα εθνικών εκλογών. Και όχι μόνο αυτό. Την επομένη μέρα το πρωί έγινε ένα μπουμ στα χρηματιστήρια και ξεκίνησε ένα ράλι στα ελληνικά ομόλογα. Γιατί έγινε αυτό? Γιατί οι αγορές, οι επενδυτές, αυτοί δηλαδή που χρειαζόμαστε για να ανοίξουν καινούργιες δουλειές στην Ελλάδα, είναι προφανές ότι δίνουν από τώρα ψήφο εμπιστοσύνης στη μελλοντική κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Η Ελλάδα μπορεί να ελπίζει σε εμάς. Αλλά εκτός αυτού, φίλες και φίλοι,
θέλω να σταθώ σε τρεις ακόμα προϋποθέσεις, οι οποίες δείχνουν ότι πραγματικά έχουμε ένα παράθυρο ευκαιρίας. Σας μίλησα για την ήττα του ΣΥΡΙΖΑ. Σας μίλησα για την νίκη της Νέας Δημοκρατίας. Σας μίλησα για την αντίδραση των αγορών. Θα σας μιλήσω τώρα για το πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας. Και θα σας μιλήσω για το πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας, γιατί αυτά τα 3,5 χρόνια δούλεψα σκληρά για το πρόγραμμα αυτό. Ήμουνα ο συντονιστής, ο αντιπρόεδρος αρμόδιος για την εκπόνηση του προγράμματος της Νέας Δημοκρατίας. Το πρόγραμμα αυτό είναι ένα λιτό, ρεαλιστικό, δωρικό πρόγραμμα. Ένα πρόγραμμα που μπορεί να εφαρμοστεί. Ένα πρόγραμμα που δεν θα μας αυτοπαγιδεύσει, όπως αυτοπαγίδευσε τον εαυτό του ο κύριος Τσίπρας με το πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης. Είναι ένα πρόγραμμα στο οποίο λέμε λίγα, γιατί θέλουμε να τα κάνουμε όλα. Όλα. Αλλά θέλω να σας μιλήσω και για κάτι άλλο που δεν ξέρετε. Γεια σου Βασίλη, ο Βασίλης ο Ξυπολιτάς. Όσοι δεν το ξέρετε να το μάθετε. Και αυτόν. Υποψήφιο στο βόρειο τομέα. Θέλω να σας μιλήσω και για κάτι που δεν ξέρετε. Δεν είναι έτοιμο μόνο το πρόγραμμα. Φίλες και φίλοι, έχουμε ετοιμάσει και όλα τα βασικά νομοσχέδια του πρώτου εξαμήνου. Και η προσπάθειά μας θα είναι έμπροστο βαρύς. Στο πρώτο εξάμηνο θέλουμε να έχουμε κερδίσει τη μάχη της εμπιστοσύνης. Είναι έτοιμο το νομοσχέδιο για την οργάνωση της κυβέρνησης. Είναι έτοιμο το νομοσχέδιο για τη δημόσια διοίκηση. Είναι έτοιμο το νομοσχέδιο για τη φορολογία. Είναι έτοιμο το νομοσχέδιο για την ανάπτυξη. Είναι έτοιμο το νομοσχέδιο για την επιτάχυνση της δικαιοσύνης. Είναι έτοιμος ο νέος εκλογικός νόμος της ενισχυμένης αναλογικής για να τελειώσουμε με την ακυβερνησία. Και είναι έτοιμο και το νομοσχέδιο για τον εξυγχρονισμό και την αναβάθμιση της εκπαίδευσης όλων των βαθμίδων στο πρώτο εξάμηνο. Όλα αυτά θα έχουν ψηφιστεί στο πρώτο εξάμηνο. Και κλείνω με δύο ακόμα παρατηρήσεις σε αυτό το επίπεδο. Γιατί μπορούμε να είμαστε αισιόδοξοι. Η μία έχει να κάνει με το ΣΥΡΙΖΑ και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μπουρδουκλώθηκαν στην αναθεώρηση του συντάγματος. Δεν συνεννοήθηκαν μεταξύ τους και μας έχουν δώσει πια τη δυνατότητα, έδωσαν στη χώρα τη δυνατότητα να εκλέγεται ο πρόεδρος της Δημοκρατίας με 151 ψήφους. Επομένως, όχι η επόμενη κυβέρνηση μόνο, η χώρα θα έχει μια καθαρή και ανέφελη τετραετία. Καταλαβαίνετε πόσο θετικό είναι αυτό για την οικονομία και το μέλλον της χώρας. Και η τελευταία προϋπόθεση για την οποία προσωπικά μπορώ να μαρτυρήσω έχει να κάνει με τον αρχηγό μας. Έχει να κάνει με τον πρόεδρό σας, αυτόν τον άνθρωπο που εκλέξατε πρόεδρο το 2016 σε μια άνευ προηγουμένου δημοκρατική διαδικασία. Τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Γνωρίζω τον άνδρα. Το ξέρω από τότε που ήταν πολύ νέος. Έχουμε πορευτεί μαζί. Και ξέρω ότι είναι άνθρωπος με σύστημα, με γνώσεις, με στοχοδιαγράμματα και χρονοδιαγράμματα στη δουλειά του. Ξέρω ότι είναι μάνατζερ και πιστεύω στους μάνατζερ. Χρειαζόμαστε το 2019 στην Ελλάδα της Ευρώπης ανθρώπους με διεθνείς παραστάσεις και γνώση του μάνατζμεντ. Χρειαζόμαστε τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Και είμαι αισιόδοξος πως με τον Κυριάκο Μητσοτάκη πρωθυπουργό δεν θα αλλάξει απλώς κυβέρνηση, αλλά θα αλλάξει σελίδα η χώρα. Για όλους αυτούς τους λόγους σας είπα ότι είμαι εξαιρετικά αισιόδοξος. Και προχωρώ παρακάτω και θα προσπαθήσω να συντομεύσω, παρότι σας έχουμε δώσει μεγάλα φυλάδια για να κάνετε αέρα. Το προβλέψαμε ακόμα και αυτό. Μην το ξεχάσετε όταν θα φτάσετε στην κάλπη. Θέλω να σταθώ λίγο στο πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας, γιατί είναι κάτι που έχω, όπως καταλαβαίνετε, στην καρδιά μου. 3,5 χρόνια δουλειάς
με τον Γιώργο Στεργίου που μπορεί να κρύβεται συνήθως, έτσι κάνει, σε κανένα διάδρομο, το γραμματέα προγράμματος εννοώ, και εκατοντάδες τεχνοκράτες, κάποιοι εκ των οποίων είναι σήμερα μαζί μας και τους ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, αν πιάσετε και ξεζουμίσετε το πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας και προσπαθήσετε να βρείτε την κεντρική ιδέα σε αυτό το πρόγραμμα, θα βρείτε δύο έννοιες. Αλήθεια από τη μια πλευρά, τιμώντας την παράδοση αυτού του κόμματος, του ιδρυτή αυτού του κόμματος, του Κωνσταντίνου Καραμανλή, που ταυτίστηκε με την αλήθεια και την ευθύνη. Και θα μου επιτρέψετε να πω και την παράδοση του πατέρα του Κυριάκου, του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, που κι αυτός από διαφορετική αφετηρία ξεκινώντας, με την αλήθεια και την ευθύνη έχει ταυτιστεί. Και από την άλλη πλευρά, κοινή λογική, γιατί εμείς δεν πάμε, όπως λέω, για βραβείο Νόμπελ Οικονομίας, το χαρίζουμε στον κύριο Βαρουφάκη, το χαρίζουμε στον κύριο Τσακαλώτο με την υπερφορολόγηση, εμείς πάμε να εφαρμόσουμε τις καλές διεθνείς και ευρωπαϊκές πρακτικές. Αυτό πάμε να εφαρμόσουμε με το πρόγραμμά μας και γι' αυτό θα πετύχουμε. Και τι θέλουμε σε αυτό το πλαίσιο της αλήθειας και της κοινής λογικής να κάνουμε με το πρόγραμμά μας. Σε τίτλους σας λέω, για να τα έχετε στο μυαλό σας και να τα συζητάτε με τις παρέες σας, γιατί χρειαζόμαστε κι άλλες ψήφους στις εκλογές της 7ης Ιουλίου. Στην οικονομία λέμε κάτι πάρα πολύ απλό. Λιγότεροι φόροι για να αναπνεύσουν επιχειρήσεις και νοικοκυριά, λιγότερες δαπάνες για να μην πέσουμε στο φαύλο κύκλο των ελλειμμάτων και μια στήριξη της επιχειρηματικότητας, ιδιαίτερα της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας, που είναι ο μοχλός για να ξεκινήσει η μηχανή της οικονομίας. Πέτυχε στην Ιρλανδία αυτή η πολιτική. Πέτυχε στην Πορτογαλία. Πέτυχε στην Κύπρο, που είναι Έλληνες και το DNA τους είναι ελληνικό. Γιατί δεν θα πετύχει στην Ελλάδα? Και πιστέψτε με, είναι η μόνη πολιτική που μπορεί να αναστρέψει το brain drain και να φέρει πίσω τα παιδιά σας από τα τέσσερα σημεία του ορίζοντος. Γιατί αυτός είναι τελικά ο μεγάλος στόχος. Στη δημόσια διοίκηση τι λέμε? Είπαμε ότι δεν απολύουμε δημοσίους υπαλλήλους και αν χρειαστεί θα φέρουμε και Ευαγγέλια να ορκιζόμαστε κάθε μέρα. Έχουν πέσει οι δημόσιοι υπάλληλοι κάτω από το μέσο όρο του ΟΟΣΑ. Επομένως δεν χρειαζόμαστε αυτό. Χρειαζόμαστε όμως καλύτερη δημόσια διοίκηση. Χρειαζόμαστε, με άλλα λόγια, στοχοθεσία στις επιμέρους διοικητικές μονάδες και αξιολόγηση. Αξιολόγηση με διεθνή standards και από το ΑΣΕΠ. Δεν έχει να φοβηθεί κανένας από αυτό. Οι καλοί δημόσιοι υπάλληλοι το αγκαλιάζουν. Και γι' αυτό, αν προσέξατε, στις τελευταίες εκλογές, παρά τις προβλέψεις όλων, καμιά φορά και δικών μας, οι δημόσιοι υπάλληλοι ψήφισαν πλειοψηφικά τη Νέα Δημοκρατία. Στην παιδεία θέλουμε να τελειώσουμε με το δόγμα Γαβρόγλου. Και ποιο είναι το δόγμα Γαβρόγλου? Να γυρίσουμε στη δεκαετία του 80. Είχε μια ρετρό πολιτική ο κύριος Γαβρόγλου. Ισοπαίδωση προς τα κάτω, φυσικά. Εμείς αντίθετα πιστεύουμε σε μια σύγχρονη ευρωπαϊκή πολιτική που στηρίζεται στην προσπάθεια, στην άμυλα και στην αξιοκρατία. Και γι' αυτό το λόγο μιλάμε για αυτονομία των σχολικών μονάδων, δηλαδή το παιδί στο Καρπενήσι και το παιδί στο Μαρούσι να μην κάνει ακριβώς τα ίδια μαθήματα. Ένα 10-20% να καθορίζονται από τους εκπαιδευτικούς, γιατί είναι διαφορετικές οι κοινωνίες και διαφορετική η τοπική οικονομία. Έτσι γίνεται και στο εξωτερικό, έτσι γίνεται στις προηγμένες χώρες της Ευρώπης. Εμείς λέμε αξιολόγηση των σχολικών μονάδων, με συμμετοχή και των γονέων. Θα αξιολογείται το πρώτο λύκειο Αμαρουσίου, το δεύτερο γυμνάσιο Αμαρουσίου, απρόσωπα. Και θα υπάρχει μια κατάταξη σε ένα πόρταλ του Υπουργείου Παιδείας. Όπως γίνεται και στη Φιλανδία, για παράδειγμα. Μιλάμε για ένα πρότυπο σχολείο σε κάθε νομό και σε κάθε μεγάλη διοικητική ενότητα της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης. Γιατί τα πρότυπα σχολεία είναι σχολεία ευκαιριών για τα ταλαντούχα παιδιά των μοσαίων και των φτωχών οικογενειών. Είναι πραγματική κοινωνική πολιτική. Κοινωνική πολιτική είναι τα πρότυπα σχολεία. Και
Και επειδή δεν τα καταφέραμε, διότι χρειαζόταν η συνένεση του κυρίου Τσίπρα και τα στήλωσε, να φέρουμε και στην Ελλάδα ιδιωτικά πανεπιστήμια, καθώς είμαστε η μόνη χώρα στον πλανήτη που δεν έχει ιδιωτικά πανεπιστήμια. Ήταν άλλες τρεις μέχρι το 2016, η Κούβα, η Βόρεια Κορέα και το Μπουτάν, ένα κράτος στα Ιμαλάια, κατήργησαν και αυτές οι χώρες τους περιορισμούς. Θα προσπαθήσουμε στο πλαίσιο του παρόντος συντάγματος. Σε ευχαριστώ πολύ, Ντόρα. Να είσαι καλά. Καλή επιτυχία. Και καλωσορίζω με την ευκαιρία τώρα την είδα τη Φένη Χατζηαθανασιάδου, η συνυποψήφια μας στο Βόρειο τομέα. Ευχαριστώ, Φένη. Και θα προσπαθήσουμε λοιπόν στα πλαίσια του παρόντος συντάγματος, φίλες και φίλοι, να κάνουμε τα εξής τρία πράγματα για τα πανεπιστήμια. Το πρώτο είναι, θα καθιερώσουμε ξενόγλωσσα τμήματα, μεταπτυχιακά αλλά και προπτυχιακά, για να έρχονται στα δημόσια πανεπιστήμια φοιτητές από τις γειτονικές χώρες να σπουδάζουν, όπως γίνεται στην Κύπρο. Θα καθιερώσουμε τα λεγόμενα summer universities, καλοκαιρινά πανεπιστήμια, να ανοίξουν οι πόρτες του Πανεπιστημίου των Ιωνίων Ρόδη, να ανοίξουν οι πόρτες του Πανεπιστημίου της Κρήτης, του Πανεπιστημίου του Αιγαίου, για να συνδυάσουν νέα παιδιά από όλο τον κόσμο μαθήματα με διακοπές στην Ελλάδα. Και θα ενθαρρύνουμε τα δημόσια πανεπιστήμια να προχωρήσουν σε κάτι που ξεκίνησε ήδη από το Πολυτεχνείο, που συνεργάζεται με φημισμένο Αμερικάνικο Πανεπιστήμιο. Θα ενθαρρύνουμε τα δημόσια πανεπιστήμια να κάνουν κοινά διπλώματα με γνωστά αμερικάνικα και ευρωπαϊκά πανεπιστήμια, για να αναβαθμιστούν ακόμα περισσότερο οι σπουδές στην Ελλάδα. Είναι δεσμεύσεις του προγράμματός μας, είναι δεσμεύσεις της Νέας Δημοκρατίας. Και φυσικά, δεν το ξέχασα, τελειώνουμε αμέσως με το άσυλο της ανομίας, με το άσυλο του εμπορίου των ναρκωτικών. Διότι εδώ δεν έχει να κάνει κανείς με ιδεολογίες, εδώ, με συγχωρείτε που θα το πω, έχει να κάνει με παραλογισμό. Θα βάλουμε τέλος στον παραλογισμό και θα προστατέψουμε τα δημόσια πανεπιστήμια και τα παιδιά μας. Και έχω δύο ακόμα παρατηρήσεις για το πρόγραμμα και θα τελειώνω σιγά σιγά. Κάντε αέρα με τα φυλάδια εντωμεταξύ. Το ένα που θέλω να πω αφορά στη μετανάστευση. Τους θυμάστε τους μετανάστες που λιαζόντουσαν και μετά εξαφανιζόντουσαν? Λοιπόν, νομίζω ότι πια δεν θα λιάζονται. Όχι γιατί είμαστε ρατσιστές. Οι Έλληνες έχουν μεγάλη παράδοση στη φιλοξενία και στηρίζουμε τους αδύναμους, να το ξεκαθαρίσουμε αυτό. Αλλά την ίδια στιγμή η χώρα δεν είναι ξέφραγο αμπέλι. Η χώρα έχει σύνορα. Έχει χερσαία σύνορα και έχει και θαλάσσια σύνορα. Παρά το ότι ο κύριος Τσίπρας είπε ότι στη θάλασσα σύνορα δεν υπάρχουν. Λοιπόν, τα σύνορα αυτά θα τα φυλάμε όπως κάναμε στην κυβέρνηση Σαμαρά 12-14 με τον Νίκο Δένδια, αρμόδιο υπουργό. Και τώρα θα κάνουμε την ίδια προσπάθεια. Και φυσικά θα προχωρούμε γρήγορα τις διαδικασίες του ασύλου, που είναι μία πρόφαση για να διαιωνίζεται το πρόβλημα με τους παράτυπους μετανάστες. Αυτά είναι καθαρές κουβέντες. Όχι ρατσισμός, όχι ακρότητες, αλλά η Ελλάδα δεν θα είναι ο ρεσεψιονίστ της Ευρώπης. Και κλείνω για το πρόγραμμα με μια αναφορά σε κάτι που ξέρω σας απασχολεί, μπορεί και περισσότερο απ' όλα. Ειδικά εδώ στο Βόρειο τομέα. Και έχει να κάνει με την ανασφάλεια, με την εγκληματικότητα και με την αστυνόμευση. Λοιπόν, στις 8 Ιουλίου
η χώρα τελειώνει με το δόγμα Τόσκα να κάνετε ό,τι κοιμάστε. Θυμάστε που το είχε πει όταν είχαν σκοτώσει εδώ στην Κηφισιά το Μακαρίτη, το Σταματιάδη. Λοιπόν, εμείς πολύ απλά, φίλες και φίλοι, θα αφήσουμε την αστυνομία να κάνει τη δουλειά της. Εμπιστευόμαστε τους Έλληνες αστυνομικούς και το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη θα τιμάει τον τίτλο του. Θα προστατεύει τους πολίτες. Θα προστατεύει εσάς, φίλες και φίλοι. Αυτή είναι η προσπάθεια που έχουμε να κάνουμε. Και αυτή την προσπάθεια θα την κάνουμε με όλες μας τις δυνάμεις. Θα δώσουμε τη μάχη με σύστημα, με σχέδιο και με αληθινό πατριωτισμό. Ως στρατιώτες της πατρίδος. Γιατί έτσι αισθανόμαστε. Είναι το πατριωτικό μας καθήκον η Ελλάδα να σηκωθεί λίγο ψηλότερα. Αυτές είναι οι δεσμεύσεις μας. Και θέλω δύο δεσμεύσεις και από εσάς. Μια και κάνετε την υπομονή και με ακούσατε, ζεσταθήκατε τόσο πολύ, θέλω να κλείσω ζητώντας σας δύο πράγματα. Ένα μεγάλο και ένα μικρό. Ξεκινάω με το μεγάλο. Στις 7 Ιουλίου απαγορεύεται ο απόπλους όλων σας. Είστε υποχρεωμένοι να μείνετε στις θέσεις σας. Όλοι στις κάλπες. Δεν χάνετε καμία ψήφος. Ιουλίου είπα. Ξέρω ότι σας έχει καταλάβει, το είπα και πριν, μια υπεραισιοδοξία. Αισιόδοξοι να είμαστε. Υπεραισιόδοξοι να μην είμαστε. Γιατί στην πολιτική υπάρχουν και τα στραβά. Ακούστε. Είχε το Βήμα χτες μια δημοσκόπηση. Με βάση αυτή τη δημοσκόπηση η Νέα Δημοκρατία έπαιρνε 164 έδρες. Αλλά αυτό συνέβαινε επειδή η εκτίμηση ψήφου ήταν 2,5 Λεβέντης, 2,5 Βαρουφάκης, 2,5 Βελόπουλος. Εάν το 2,5 γινόταν 3, 3 και 3, εκείνο το οποίο θα συνέβαινε είναι ότι αυτοί οι τρεις θα παίρνανε 3, 9, 27 έδρες, το μίνιμουμ που μπορεί να πάρουν, που σημαίνει ότι η Νέα Δημοκρατία μπορεί να είχανε από 16 είσαμε 18 ενδεχομένως έδρες. Επομένως θα μπορούσε, δεν θέλω να σας στεναχωρώ, αλλά πρέπει να τα ξέρετε, θα μπορούσε στο τσακ να βρεθεί ακόμα και κάτω από τις 150 έδρες. Άρα, φίλες και φίλοι, νούμερο ένα, το υπογραμμίζω, καμία ψήφος χαμένη. Νούμερο δύο, καμία ψήφος των φίλων σας χαμένη. Και νούμερο τρία, μιλήστε σε αυτούς που θα ψηφίσουν, παραδείγματος χάριν, δημιουργία ξανά. Είναι ένα κόμμα που μπορεί να έχει τις καλύτερες προθέσεις, αλλά δεν θα μπει στη Βουλή. Επομένως, θα λείψουν αυτές οι ψήφοι από μια ισχυρή κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Μιλάω ανοιχτά. Μιλήστε με όσους τυχόν ξέρετε και ψηφίζουν Βελόπουλο. Δεν έχουμε καμία ένδειξη ότι ο Ιησούς Χριστός μέχρι τις 7 Ιουλίου θα επιβεβαιώσει ότι έστειλε τις επιστολές που λέει ο κύριος Βελόπουλος στον πολιτικό αυτό άνδρα. Και επίσης, παρότι δεν μιλάνε εκείνοι, προσπαθήστε να δείτε ποιοι ενδεχομένως ψηφίζουν Χρυσή Αυγή. Η Χρυσή Αυγή πια δεν έχει κανένα μύθο. Την έχουμε ζήσει, την έχουμε δει μέσα στη Βουλή. Έχουμε δει ότι στην πραγματικότητα είναι ένα πρόσθετο πρόβλημα για τη δημοκρατία και για την κοινωνία. Λοιπόν, κομμένη η πλάκα, έχουμε χάσει μια γενιά τα τελευταία 10 χρόνια, δεν μπορεί να χαθεί μια ζωή. Ψηφίζουμε για τις οικογένειές μας, ψηφίζουμε για τα σπίτια μας, ψηφίζουμε για το μέλλον μας. Γι' αυτό το λόγο ψηφίζουμε για μια σταθερή κυβέρνηση. Γι' αυτό το λόγο ψηφίζουμε τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Και να ξεκαθαρίσω και κάτι άλλο. Εμείς εντίμως έχουμε πει ότι αν δεν έχουμε απόλυτη πλειοψηφία θα στραφούμε προς το ΠΑΣΟΚ. Γιατί δεν υπάρχει κανένα άλλο κόμμα προς το οποίο να στραφούμε. Το καταλαβαίνετε.
και θα τους πούμε ελάτε να κάνουμε κυβέρνηση συνεργασίας. Θα το πούμε. Αλλά το Πασόκ ήδη λέει, δεν το δεχόμαστε. Θέλουμε, λένε οι φίλοι μας από το Κινάλ, να δώσουμε ψήφο ανοχής. Δεν θα μπουν δηλαδή στην κυβέρνηση, αλλά απλώς δεν θα καταψηφίσουν την κυβέρνηση όταν θα ζητήσει ψήφο εμπιστοσύνης. Τους είπα και στην τηλεόραση την περασμένη εβδομάδα. Δεν θέλουμε ψήφο ανοχής. Η Ελλάδα δεν μπορεί να κυβερνηθεί με 148 και 149 βουλευτές. Ξεκαθαρίζουμε λοιπόν και προς το Κινάλ και κυρίως προς τους Έλληνες πολίτες ότι έτσι όπως εξελίσσονται τα πράγματα, δύο είναι τα σενάρια. Ή σταθερή κυβέρνηση με τον Κυριάκο Μητσοτάκη για λύσεις στον τόπο και για εκμετάλλευση αυτού του παραθύρου ευκαιρίας ή περιδίνηση, συνέχιση της περιδίνησης για τη χώρα μας. Και αυτό δεν το αξίζουμε. Δεν το αξίζουμε. Η Ελλάδα αξίζει ένα καλύτερο μέλλον. Αυτό ήταν, αυτή ήταν η μεγάλη παράκληση που θέλω να σας κάνω. Και κλείνω με τη μικρή, κύριε Πρόεδρε, με τη μικρή. Ξέρετε, οι υποψήφοι χρειάζονται ψήφους. Και εγώ χρειάζομαι ψήφους. Δεν υπάρχει καμιά εξαίρεση. Ακούω ορισμένους να λένε είναι αντιπρόεδρος, δεν χρειάζεται ψήφους. Όχι, όχι, όχι. Όλοι χρειάζονται. Μόνο ο Κυριάκος και οι βουλευτές επικρατείας δεν χρειάζονται. Ακούω άλλους να λένε είναι σίγουρος Μαρία ο Χατζηδάκης, δεν χρειάζεται ψήφους. Όχι, κανένας δεν είναι σίγουρος. Σιγουρευόμαστε το βράδυ των εκλογών. Το βράδυ των εκλογών. Εκείνο λοιπόν που θέλω, κυρίες και κύριοι, είναι τώρα που έχετε κάνει υπομονή με το ΣΥΡΙΖΑ 4,5 χρόνια, όταν θα μπείτε στο εκλογικό τμήμα να πάτε να ψηφίσετε στις 7 Ιουλίου, να κάνετε λίγο ακόμα μεγαλύτερη υπομονή. Να πάρετε το ψηφοδέλτιο, να το κοιτάξετε, να προχωρήσετε προς τα κάτω, προς τα κάτω. Να πάτε στο τέλος, υπάρχει κάποιος που λέγεται Χατζηδάκης. Αυτός είμαι εγώ. Τώρα, θέλω να σας είμαι ειλικρινής. Αν ψάχνετε για κάποιον υποψήφιο με πλούσια κόμη, δεν είμαι η περίπτωση. Αν ψάχνετε για κάποιον ξανθό γαλανομάτι, δεν είμαι η περίπτωση. Αν ψάχνετε για κάποιον που να φωνάζει πολύ, βλέπετε ότι έχω φωνή, αλλά σπανίως τη χρησιμοποιώ γιατί πιστεύω στον πολιτικό πολιτισμό και μπήκα από τότε που ήμουν στη ΔΑΠ και στην ΟΝΕΘ στην πολιτική όχι για να κατέβουμε όλοι μαζί, αλλά για να ανέβουμε όλοι μαζί, για να γίνουμε μια σύγχρονη ευρωπαϊκή χώρα. Και από τότε που ήμουνα στη ΔΑΠ με τον Λευτέρη Ζαγορίτη και τον Ανδρέα Λικουρέτζο και όλους τους άλλους φίλους, ξεχνάω πολλούς, είμαι σίγουρος, και στην ΟΝΕΔ και στην Ευρωβουλή με τον Τίμο Χριστοδούλου και τη Ρόδη Κράτσα και στην κυβέρνηση με πολλούς άλλους συναδέλφους που είναι σήμερα εδώ, τον Σπύρο τον Ταλιαδούρο, τον Απόστολο τον Ανδρεουλάκο, με τον Θόδωρο τον Σκυλακάκη. Συγγνώμη αν έχω ξεχάσει κάποιον. Πάντα πίστευα σε ορισμένες αρχές. Και οι αρχές αυτές ήταν η ελευθερία, ήταν η ιδιωτική πρωτοβουλία, ήταν η αξιοκρατία, ήταν η Ευρώπη, ήταν η σοβαρότητα, ήταν η αξιοπρέπεια. Και με αυτές τις αρχές έδωσα και τις μάχες που έπρεπε να δώσω και έκανα και τις συγκρούσεις που έπρεπε να κάνω για την Ολυμπιακή, που εκεί που χάναμε 400 εκατομμύρια το χρόνο, τώρα κερδίζουμε 250 εκατομμύρια το χρόνο σε φόρους και ασφαλιστικές εισφορές. Για τον ΟΣΕ, που ήταν η πιο προβληματική εταιρεία της Ευρώπης και που εν πάση περιπτώσει έχει δει δύο τμήματά του να ιδιωτικοποιούνται και να παίρνουν ένα δρόμο.
και για τις απελευθερώσεις των αγορών με την περιβόητη εργαλειοθήκη, όπου όλες οι μελέτες που έχουν βγει δείχνουν ότι αυτά που κάναμε ξεκίνησαν να έχουν αποτελέσματα για τον απλό ανυπεράσπιστο Έλληνα, για τον απλό ανυπεράσπιστο καταναλωτή. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, τι σας λέω? Σας λέω ότι δεν θα αλλάξω. Όχι γιατί είμαι αλάθητος, όχι γιατί δεν κοιτάω προς τα πίσω και βρίσκω ότι δεν έκανα κι εγώ κάποια στραβά, δεν μιλάω με αυταρέσκεια και μαλαζονία. Σας λέω όμως ότι θα ακολουθήσω το δρόμο των ευρωπαϊκών μεταρρυθμίσεων. Και αυτή τη φορά νομίζω μπορούμε να κάνουμε ακόμα καλύτερη δουλειά, γιατί η κοινωνία είναι περισσότερο όρημη και γιατί επικεφαλής της προσπάθειας είναι ένας μεταρρυθμιστής πολιτικός, ο πρόεδρός μας, ο αυριανός πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Και μαζί μας αυτή τη φορά δεν είναι μόνο οι παραδοσιακοί νεοδημοκράτες, είναι φίλοι μας που έχουν έρθει και από άλλα κόμματα, ιδιαίτερα από το Ποτάμι και από το Πασόκ, που έρχονται στο γραφείο μου σχεδόν καθημερινά και μου λένε ψηφίζουμε Νέα Δημοκρατία και Κυριάκο Μητσοτάκη, γιατί είναι η μόνη λύση για τη χώρα. Και γι' αυτό το λόγο χαίρομαι που ανάμεσα στους άλλους είναι σήμερα μαζί μας η Άντζελα Γκερέκου, παλιά όπως ξέρετε βουλευτής και υπουργός του ΠΑΣΟΚ, και ο Ναπολέον Μαραβέγιας, στέλεχος του ΚΙΝΑΛ, του ευρύτερου κεντροαριστερού χώρου και υπουργός στην κυβέρνηση του κυρίου Πικραμένου. Φίλες και φίλοι, αυτά ήθελα σελίδα για την ανάγκη να επιστρέψει το χαμόγελο και η προοπτική σε αυτή τη χώρα. Ήρθε πριν από 2 μήνες στο γραφείο μου ένας Ελληνοαμερικανός βουλευτής και μου είπε: είχα 15 χρόνια να έρθω στην Ελλάδα. Και αυτό που μου έκανε εντύπωση είναι ότι πριν από 15 χρόνια έβλεπα χαμογελαστές Ελληνίδες, χαμογελαστούς Έλληνες, τώρα βλέπω μόνο σκυθροπούς και τσατισμένους. Λοιπόν, το βασικό που έχουμε να κάνουμε όλες και όλοι μαζί είναι να επιστρέψει σε αυτή τη χώρα, σε αυτή τη μελαγχολική χώρα, το χαμόγελο και πάλι η ελπίδα για ένα καλύτερο μέλλον. Αυτή η πατρίδα δεν έχει μόνο λαμπρό ιστορικό παρελθόν, δικαιούται και ένα αντίστοιχο μέλλον. Έχει τα μυαλά, έχει τις προϋποθέσεις, μπορεί να τα καταφέρει. Και από τις 7 Ιουλίου θα έχει και την κυβέρνηση που μπορεί να τη βοηθήσει να τα καταφέρει. Τη Νέα Δημοκρατία, ένα κόμμα που παρά τα λάθη του ήταν πάντα με τη σωστή πλευρά της ιστορίας. Ένα κόμμα ευρωπαϊκό, ένα κόμμα της αλήθειας και της κοινής λογικής. Και ένα πρωθυπουργό που θα είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Σε αυτόν ελπίζουμε, σε αυτόν στηριζόμαστε, με αυτόν θα δώσουμε τη μάχη και με αυτόν θα κερδίσουμε τον πόλεμο της δικής μας γενιάς. Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Από την καρδιά μου σας ευχαριστώ για τη στήριξή σας. Δεν θα το ξεχάσω. Δεν θα το ξεχάσω. Ήτανε μια εκπληκτική συγκέντρωση. Ζεστή. Κυριολεκτικά και μεταφορικά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και θα πάμε μαζί μέχρι τις 7 Ιουλίου και μετά τις 7 Ιουλίου. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ.
ευχαριστήσω και την Πόπη, τη σύζυγό μου, για τη συμπαράστασή της όλες αυτές τις μέρες. Και να πω ότι με το Γιαννάκο μας μου έχει αλλάξει τη ζωή. Σε ευχαριστώ πολύ.